Λοιπόν, κάτι τύπα από τη Θεσσαλονίκη, κάτι θέλω να πω. Τι θέλετε, ρε. Κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Παπαδάκης σήμερα κλείνει 20 χρόνια ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών στον Αντένα. Θα πηγηθώ από το παράθυρο. Δικαιωματικά, ο Γιώργος Παπαδάκης θα μπορούσε να πει... Ξεπατώθηκα. Γι' αυτό και εμείς θα του στείλουμε... Φιλάκια ρουφιχτά. Γιώργο, ένα μεγάλο... Τλούτς. Γιώργο, μη μασάς, αγόρι μου. Μες εσ σπάτα. Γιώργο, πάρε φόρα και... Σκίστε. Ή ακόμα καλύτερα... Wipeout. Γιώργο, το τελευταίο πράγμα που θα θέλω να σου πούμε είναι καταρχήν να σου κάνουμε δύο δωράκια, όλοι εμείς εδώ από το Ράιντερ Βίλα. Από μένα προσωπικά είναι στη διάθεσή σου όποτε τον χρειαστείς, αλλά αγόρι μου, σήκωσε το κεφάλι σου, ο Κωστάκης. Είναι δικό σου, όπου το θέλεις, και από τον Γιάννη. Από μένα πάλι, Γιώργο. Εδώ έχω τον Νικολάκη, ό,τι χρειαστείς, τα αγόρι. Και το τελευταίο πράγμα έτσι μέσα από την καρδιά μας, Γιώργο, που έχουμε να σου πούμε είναι το εξής. Γιώργο, δεν τρέχει με τον Κωστάκη. Όχι, τίποτα. Τίποτα. Διονύση, ειλικρινά. Α, δεν ξέρω, εγώ δεν. Όχι, Διονύση, ειλικρινά. Διονύση, ειλικρινά. Διονύση, και εγώ θέλω να σου πω τι τρέχει με τον Αντώνη. Όχι, απόλυτα τίποτα. Παλιά είχατε θεσμό. Ποτέ. Είναι μέσα άντρα κανονικά. Τα έχετε με το σερβετά. Αστείευεστε, βέβαια. Τότε έχουμε μένα. Παιδιά, να ευχαριστήσω τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Ό,τι καλύτερο μαζί με το Χαριτάτο και τον Καραμέρο. Στη φετινή σεζόν του Αντένα. Νομίζω ότι ήταν οι δύο μεγάλες εκπλήξεις. Υπάρχουν σταθερές αξίες. Θέμος, Τατιάνα. Αλλά για το φετινό πρόγραμμα νομίζω ότι Χαριτάτος Καραμέρος και η βραδινή Αρβιλέη είναι ό,τι καλύτερο έχει βγάλει. Αν εξελέγεις το τελευταίο τρίμηνο που ανέλαβα το δελτίο ειδήσεων. Εκεί είναι η πιο σημαντική στιγμή.